Γεια σας από το digitallife.gr. Μπροστά μου έχω το Motorola Razr. Είναι το τελευταίο κινητό που παρουσίασε η Motorola στην γκάμα με τα κορυφαία κινητά της. Να πούμε ότι η συσκευή θα έρθει στην Ελλάδα στο τέλος του μήνα στη τιμή των 599 ευρώ από όλα τα δίκτυα και από όλους τους retailer. Είναι πάρα πολύ καλά κατασκευασμένο. Είναι από Gorilla Glass στην πρόσωψη. Το γυαλί είναι από Gorilla Glass, είναι ανθεκτικό σε γρατζουνιές και χτυπήματα. Γύρω γύρω έχει ένα μεταλλικό πλαίσιο, στο πλάι έχει μαλακό λάστιχο και πίσω έχει το Kevlar, το οποίο είναι μαλακό σε υφή, είναι ωραίο σε αίσθηση. Να πούμε πίσω ότι από το iFixit που έχει ανοίξει η συσκευή, αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το κομμάτι είναι από πλαστικό. Παρ' όλα αυτά τίποτα δεν κουνάει ή παίζει. Υπάρχει μόνο μία υποδοχή εδώ στο πλάι, η οποία επιτρέπει να βάζει κάποιος την SIM του, τη micro SIM του, μαζί με την κάρτα micro SD για την επέκταση της μνήμης. Κατά τα άλλα, η συσκευή, επαναλαμβάνω, είναι πολύ καλά φτιαγμένη. Έχει οθόνη 4,3 ιντσών με ανάλυση 960x540 pixels, QHD λοιπόν. Έχει λειτουργικό Android 2.3, μπορείτε να δείτε εδώ την έκδοση του λογισμικού, 2.3.5 συγκεκριμένα. Το interface του είναι αυτό που είδαμε τελευταία φορά στο Atrix, το οποίο έχει εξευρωπαϊστεί σημαντικά σε σχέση με αυτό που υπήρχε σε προηγούμενα κινητά της Motorola, το 2.2 λοιπόν. Είναι αρκετά βελτιωμένο. Εδώ μπορούμε να μπούμε σε μια ιστοσελίδα να δείτε πόσο γρήγορα φορτώνει. Τώρα είναι συνδεδεμένο με Wi-Fi, η συσκευή είναι συνδεδεμένη με Wi-Fi, δεν έχει καν κάρτα SIM μέσα, δεν έχει σημασία. Πάμε λοιπόν να πούμε στο site. Μας δίνει φυσικά την δυνατότητα εισαγωγής κειμένου τόσο με το πληκτρολόγιο το Android το κλασικό, είτε με το swipe, το οποίο επίσης είναι αρκετά αποτελεσματικό. Εδώ βλέπετε λοιπόν το Digital Life. Η περιστροφή γίνεται αρκετά γρήγορα, φορτώνει την ιστοσελίδα. Δικό μου το λάθος. Βλέπετε, έχει φορτώσει την ιστοσελίδα. Είναι αρκετά smooth, δεν κολλάει. Το βλέπετε εδώ πέρα πόσες φορές το κάνω αυτό χωρίς πρόβλημα. Το zoom in, zoom out. Να πούμε ότι γενικά η συσκευή είναι γρήγορη. Εδώ μπορείτε να το δείτε και εσείς το Quadra. Να τρέξουμε λοιπόν την εφαρμογή να δείτε τις επιδόσεις του. Run full benchmark. Ξεκινάμε λοιπόν. Να πούμε ότι η συσκευή έχει διπύρινο επεξεργαστή στα 1,2 GHz. Η απόδοση του θυμίζει πάρα πολύ Galaxy S2. Μάλιστα και τα εφέ τα οποία βοηθάνε. Βοηθάνε το κινητό να δείξει τις δυνάμεις του. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα 50 και 60 frames κάποιες φορές. Να δούμε τι score θα βγάλει. Έχω δει μέχρι και 2700 από τη συγκεκριμένη συσκευή. Να δούμε τι θα βγάλει το Quadra. Δεν είναι και το πλέον αξιόπιστο πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά είναι ένας τρόπος για να μετράει κάποιος τις επιδόσεις. Βλέπετε εδώ πόσο καλό είναι το λευκό χρώμα της συσκευής, που είναι ανώτερο για μένα το Galaxy S2. Πάμε λοιπόν να δούμε το αποτέλεσμα. Η συσκευή έγραψε 2691, μπορείτε να το δείτε, είναι αρκετά υψηλό σκορ. Πάμε λοιπόν πίσω. Να πούμε ότι η συσκευή έχει και το πλεονέκτημα ότι περιστρέφεται από Portrait Landscape το μενού, μπορείτε να το δείτε εδώ. Είναι εξυπηρετικό για κάποιους αυτό, δεν συμβαίνει σε κάποιο άλλο Android. Βλέπετε εδώ πόσο ομαλά είναι τα animations, χωρίς να κολλάει η συσκευή, αυτό που λέγαμε πριν για ταχύτητα. Να πούμε πίσω ότι η συσκευή έχει πολύ καλό ακουστικό μικρόφωνο και εξαιρετική λήψη. Είναι κλασικό χαρακτηριστικό αυτό συσκευών της Motorola. Τα χαρακτηρίζει λοιπόν αυτό το Motorola, που κάποιοι δεν δίνουν σημασία ίσως, αλλά σε καθημερινή χρήση είναι πολύ χρήσιμο. Πάμε να δούμε λοιπόν το μενού. Εδώ πέρα έχετε τη δυνατότητα να δείτε τις πιο πρόσφατες εφαρμογές, τις λήψεις αυτές που έχετε κατεβάσει. Βλέπετε εδώ έχω κατεβάσει το Viber, το WhatsApp και το Quadrant. Μπορεί κάποιος να δει απλά τις πιο πρόσφατες που έχουν τρέξει πιο πρόσφατα. Και ξανά όλες οι εφαρμογές. Από εδώ μπορεί να πάει κατευθείαν στο Android Market. Είπαμε, είναι αρκετά βελτιωμένο το interface της συσκευής όσον αφορά το πρόσφατο παρελθόν της Motorola. Υπάρχουν πάρα πολλά widgets τα οποία κάποιος μπορεί να κατεβάσει. Φυσικά υπάρχει κλασική δυνατότητα παραμετροποίησης. Εδώ ας πούμε τα πετσερίες της Motorola, οι οποίες δεν είναι τόσο πολύ του γούστου μας, αλλά δίνουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα στο κινητό. Να πούμε επίσης ότι η συσκευή έχει πολύ καλή οθόνη συνολικά. Εδώ ας πάμε σε ένα βίντεο, να δούμε ένα βίντεο στο YouTube, να δείτε κι εσείς την ποιότητά της κατά την αναπαραγωγή.
Pat Hoffman on my RAM. He was one of the most brilliant CIA operatives we ever had. Until he went rogue. He's responsible for the deaths of multiple agents. This guy's just not going to walk into an American consulate without good reason. Μπορώ να καταλάβετε και πόσο καλό ηχείο έχει η συσκευή. Πραγματικά είναι πολύ δυνατό το ηχείο της. Βρίσκεται εδώ πίσω. Αυτό είναι το ηχείο της συσκευής. Είναι πάρα πολύ δυνατό, επαναλαμβάνω. Γενικά η απόδοση στα multimedia της συσκευής είναι πολύ καλά, ακόμα και ο ήχος από την υποδοχή των 3,5 χιλιοστών είναι εξαιρετικός. Υπάρχει και ένα ειδικό αξεσουάρ που μας έδωσε η Motorola, το οποίο συνδέεται στη συσκευή και επιτρέπει τη σύνδεσή του μέσω, εδώ το βλέπετε, με micro USB στη μία υποδοχή και το HDMI στην άλλη, βγαίνει σε VGA, οπότε μπορείτε να κάνετε παρουσιάσεις μέσω αυτού του αξεσουάρ. Πιστεύω ότι για τα λεφτά του είναι μια πολύ καλή πρόταση το Motorola, μια εναλλακτική στα υπόλοιπα smartphones που κυκλοφορούν και έχουν κατακλείσει την αγορά, και με την έλευση του Ice Cream Sandwich πιστεύω θα είναι μια πολύ, μα πάρα πολύ ανταγωνιστική συσκευή, ήδη με πολύ δυνατά χαρακτηριστικά και πολύ καλή απόδοση. Αυτά από το digitallife.gr.